Στην τηλεφωνική μας γραμμή, συνάδελφος και υποψήφια του Νότιου Τομέα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Αγλαία Κυρίτση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάντα στους απέναντι και σε όσους είναι στο δρόμο, έτσι. Πάντα. Είναι παλιά. Από το δρόμο το δελτίο στην ΕΡΤ. Τακτική, από έτσι. Το δελτίο το δρόμο στην ΕΡΤ, στο δελτίο και τώρα. Στο δρόμο και τώρα. Οι άνθρωποι όταν έχουν μάθει να αγωνίζονται συνεχίζουν στην ίδια λογική, γιατί ξέρουν ότι αυτή η πορεία και αυτή η διεκδίκηση παίρνει αποτέλεσμα. Όταν βέβαια έχει μαζί και την κοινωνία, έτσι. Σίγουρα. Γιατί τότε σίγουρα. Στην ΕΡΤ είχαμε κυρίως. Και μαζί την κοινωνία. Η κοινωνία ήταν αυτή που άνοιξε την ΕΡΤ. Αυτό έτσι είναι. Και βέβαια κάποιοι 100, 200, 300 τρελοί, οι οποίοι έκαναν τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτή τη συχνότητα περίπου ένα χρόνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην ΕΡΤ τώρα ή τι μέλλον μπορεί να έχει, γιατί πολλά ακούγονται. Κοιτάξτε να δείτε τώρα στην ΕΡΤ. Ακούγονται πολλά, όπως ότι θα κλείσει η ΕΡΤ, όπως το ότι έχει περάσει μια τρομοκρατία ήδη στους εργαζόμενους, οι οποίοι οι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να διαφυλάξουν αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν το δίχρονο του Μαύρου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και ίσως θα πρέπει να απαντηθεί πρώτα από τους ίδιους, γιατί η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Ως προς το ΚΚΕ τώρα. Είχαμε πει τότε με την εισήγηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ότι το εάν η ΕΡΤ θα χαρακτηριστεί δημόσια ή κρατική είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι το μεγάλο στοίχημα για τους εργαζόμενους και κυρίως τους δημοσιογράφους. Και όχι μόνο για τους εργαζόμενους. Αυτό, εγώ λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι και... λοιπόν οφείλει να το απαντήσει ο καθένας που δουλεύει αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες που παρακολουθούν τα ενημερωτικά προγράμματα της ΕΡΤ, μιλάω τώρα, έτσι, για τα ενημερωτικά προγράμματα, τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές ενημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουν ήδη κατασταλάξει και έχουν κρίνει το προϊόν που βλέπουν. Εγώ δεν έχω εργαστεί ποτέ στην ΕΡΤ. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να είναι η ΕΡΤ και για εθνικούς λόγους, διότι από τον ιδιώτη δεν μπορείς να έχεις την απέτηση να είναι κάπου που δεν έχει κέρδος. Από την ΕΡΤ όμως... Καταρχάς δεν έχει ανάγκη για κέρδη η ΕΡΤ. Ναι. Η ΕΡΤ πρέπει να υπάρχει σαν δημόσια τηλεόραση και σαν βήμα διαλόγου για όλους τους πολίτες, για όλους τους κλάδους των εργαζομένων και για την πολιτική. Αυτό το πράγμα πιστεύετε εσείς με αυτό το προϊόν που παράγει αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ ότι υπάρχει? Πρέπει να γίνουν πολλά. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και κυρίως αυτοί που αγωνίστηκαν και αγωνίστηκε για το δημόσιο χαρακτήρα της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας. Μην ξεχνάμε και τα 19 ραδιόφωνα και τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Έτσι, διότι πολλά λέγονται για το πολύ πληθές προσωπικό της ΕΡΤ, τους 2.800 εργαζόμενους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εξυπηρετούνται πολλές ανάγκες μέσα από εκεί. Είναι τα μουσικά σύνολα, είναι τα 19 ραδιόφωνα, είναι σίγουρα, η ΕΡΤ που εκπέμπει σε όλες τις υπήρους. Είναι οι τρεις συχνότητες, τέσσερις με τη Θεσσαλονίκη. Όταν ένα ιδιωτικό κανάλι για μία συχνότητα και για ένα ραδιόφωνο δουλεύει με 200 και 300 εργαζόμενους, για να μην λιγότερους παραμένει που υπάρχει στον κλάδο και με τις συνθήκες γαλέρας, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ναι. Η ενενεργία πλέον δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στο μέσα μαζί της ενημέρωσης. Λέει ένας ακροατής, ο φίλος Ευθύμης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την ΕΡΤ και πολεμήθηκε από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Η κοινωνία, εγώ λοιπόν επιμένω και διορθώνω αυτό, η κοινωνία αγκάλιασε την ΕΡΤ, άνοιξε την ΕΡΤ και έδωσε τη δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ να την ανοίξει. Κυρία Κυρίτση, ως προς τις εκλογές τώρα, στις 7 Ιουλίου, ναι. Το ΚΚΕ έχει το πρόγραμμα που έχει. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, και στις ευρωεκλογές, ο στόχος του ΚΚΕ ήταν να είναι τρίτο κόμμα. Ναι. Είναι εφικτό τώρα στις εθνικές εκλογές? Να δείτε, το πάντα είναι εφικτό. Αρκεί ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τη θέση του, και όταν λέω τη θέση του, την καθημερινότητα του και αυτά που βιώνει. Εάν συνειδητοποιήσει το κόμμα και όχι το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζεται τουλάχιστον από τους δύο μονομάχους και παρακολουθούμε όλοι στους δέκτες μας τα τελευταία 24 ώρα και το οποίο εντείνεται αυτό όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι
η ψήφος, το ΚΚΕ, θα είναι μια ψήφος συνειδητή και μια ψήφος διεκδίκηση και αγώνα μέσα από το Κοινοβούλιο, όπως πραγματικά πρέπει να είναι. Γιατί λοιπόν να μην είναι εφικτή? Τι είναι αυτό που πρέπει το... Ναι. Και βέβαια η πραγματικότητα και τα γεγονότα, αυτό που παρατηρούμε δηλαδή με όλα αυτά τα επικοινωνιακά επιτελεία του νέου δικοματισμού έτσι όπως έχει δημιουργηθεί και με όλα αυτά τα καλά εκπαιδευτικά και με όλων αυτών των ανηλαίων που θεωρούν ότι μπορούν να αποκουλώσουν το πραγματικό ζητούμενο των επικείμενων εκλογών, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το παιχνίδι εντείνει πολύ περισσότερο τη δυστραγία και τη δυσκολία του Έλληνα να μπορέσει να αποφασίσει και να πάει στην εκλογή. Ξέρετε τι ακούμε και τι βλέπουμε και το βλέπετε κι εσείς. Είναι πραγματικά πολύ εξοργιστικό. Τσίπρας και Μητσοτάκης στο τελευταίο διάστημα με περίσσιο φράσος μιλάνε για τους πολλούς. Ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα, τον πρωθυπουργό, από τα νησιά της Δωδεκανήσου που περιόδευσε τελευταία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη τώρα με την ομιλία του προς τους νομικάνους. Μιλάνε για τους πολλούς. Το ακούσατε και εσείς, δεν το ακούσατε αυτό το πράγμα? Για τους πολλούς και στο όνομα του λαού όσα έχουν γίνει και στο όνομα του λαού μπήκαμε και στα μνημόνια. Πολιτικά, λες και γεννήθηκαν αυτές οι δύο δυνάμεις πολιτικές από λίγες μέρες. Είναι λες και δεν εφάρμοσαν οι πολιτικές, λες και δεν υπάρχει βιωμένη πραγματικότητα στους Έλληνες και για την καθημερινότητα που βιώνει ο καθένας. Είναι για τους πολλούς, ενώ με την πολιτική τους υπηρέτησαν και υπηρετούν με μια, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, θρησκευτική προσήλωση στους λίγους, σε βάρος όλων αυτών των παλούν όμως που επικαλούνται. Μιλούν για αυτούς τους πολιτικούς όταν στη δικιά τους κυβέρνηση παρέτρα κουβολούν το ίδιο οπλοστάσιο ακριβώς, έχουν τους ίδιους στόχους. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Και βέβαια είμαι σίγουρο ότι στις 8 του θα και ο ένας και ο άλλος θα υπηρετήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τις εντολές αυτού που λέμε Ευρωιερατείου και Τροϊκανών. Ή έχει κανένα αμφιβολία για αυτό το πράγμα? Μιλούν για πολλούς ενώ έχουν υποθηκεύσει το μέλλον πολλών για πολλές δεκαετίες. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Όταν λοιπόν ο Έλληνας το βάλει καλά αυτό στο μυαλό του, τότε θα μπορέσει στις 8 του Ιούλη, την επόμενη μέρα των εκλογών, να ανεβάσει σε τρίτη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεση και για το Ευρωιερατείο και για πολλά άλλα να πούμε. Και για το σκηνικό και για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Φυσικά. Γιατί κίνδυνη και έκρηξη κατάσταση, κυρίως στα κριτικά νησιά μας και στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, για να το πούμε απλά. Όταν τα πάντα πρέπει να εγκριθούν από την Κομισιόν, τότε ή ψηφίζουμε κυβερνήσεις ή ψηφίζουμε διαπραγματευτές. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Ακριβώς, λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα λέτε, όπως έχουν. Πριν από λίγο την εκπομπή σας, είπατε για πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ανέφερε η κυρία Αναγνωστοπούλου. Το Συμβούλιο, επιτρέψτε μου μια μικρή παρακαλώ παρέμβαση σε αυτό. Το Συμβούλιο Γενικών Επιθέσεων, υποθέσεων, να συγχωρείτε. Ναι. Πρότεινε στην Κομισιόν να φέρει τα πιστεύετε ότι θα οδηγηθούν σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων? Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει παρόμοιες λεκτικές υποθέσεις, παρόμοια λόγια? Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, και κανονικά εσείς πρέπει να μας πείτε την άποψή σας. Ναι. Αν ρωτάτε τη δική μου άποψη. Ρητορική ήταν η ερώτησή μου. Ρητορική ήταν. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμη ευκολόγιο. Όταν έχουν επενδύσεις στην Τουρκία και έχουν συμφέροντα στην Τουρκία και εύχονται να μην πάθει τίποτε η λίρα και καταρρεύσουν οι δικές τους τράπεζες, τότε ποια παρέμβαση? Και όταν όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο, τα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο και τελειοκίνδυνος ανάφλεξης, γιατί είμαστε στην περιοχή του κινδύνου αυτού. Γύρω-γύρω μας υπάρχουν εμπόλεμες καταστάσεις. Όλες αυτές λοιπόν οι στάσεις και οι εξελίξεις και τα γεγονότα έχουν τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποια Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση μιλάμε? Σας εύχομαι... Όλων αυτών που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και να τα λέμε και από τις 8 Ιουλίου και μετά. Βεβαίως και να τα λέμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.